Επιστροφή στο στούντιο του Κόντρα και του Κεντρικού Δελτίου. Πάμε στην πρώτη πολιτική συζήτηση της ημέρας. Πάμε να καλωσορίσουμε και να καλησπερίσουμε τον διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, και τον κύριο, τον αντιπρόεδρο. Καλησπέρα, καλή αρχή. Καλησπέρα. Ευχαριστώ. Και τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλησπέρα, καλό ρίσκος. Να είστε καλά. Έχετε προφανώς δει όλη την πολιτική αντιπαράθεση σχετικά με το Ρουβίκονα και με τις βιοπραγίες κατά του Μπουτάρη. Και το ερώτημα είναι αν τέλος πάντων αυτά θέματα τόσο αυτονόητα όπως λέγαμε πριν και με τον Κώστα Πουλακίδα είναι θέματα στα οποία είναι πια ταιριαστό να τσακώνονται οι πολιτικοί για αυτονόητα πράγματα. Αυτό το ερώτημα θα το απευθύνεται στον κύριο Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος αποφάσισε χθες στο Υπουργικό του Συμβούλιο να επιτεθεί στη Νέα Δημοκρατία για ένα θέμα στο οποίο η Νέα Δημοκρατία δεν είχε την παραμικρή επιλογή. Αντιθέτως, η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει δια του Προέδρου της τα πρώτα 20 λεπτά, αν δεν απατώμε, ξεκάθαρη θέση καταδίκηση των σχετικών επεισοδίων. Στη συνέχεια και για τον δύο αντιπροέδρων της, και μου και του κυρίου Χατζηδάκη, και με σειρά μεγάλων στελεχών της. Χωρίς να έχει κανένα λόγο λοιπόν ο κύριος Τσίπρας, ξαφνικά χρέωσε στη Νέα Δημοκρατία επεισόδια με τα οποία η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση. Το γιατί το έκανε αυτό, θα μην σας πω, το θεωρώ χυδαίο και θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας για άλλη μια φορά έδειξε ότι δεν είναι πρωθυπουργός των Ελλήνων. Παραμένει ένας κομματάρχης του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να καταλάβει τη στιγμή και δεν μπορεί να καταλάβει ότι εκείνη την ώρα ο ρόλος του θα ήταν να ενώσει τους Έλληνες και όχι να τους διχάσει. Και έτσι μας έβαλε σήμερα να τσακωνόμαστε πάλι εκ νέου για όλα τα φαινόμενα πολιτικής βίας που υπήρχαν στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και στα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ είχε δώσει κάλυψη επί σειρά ετών. Για μην κοροϊδευόμαστε. Πάντως το να συμψηφίζει κανείς αυτά που έγιναν σε βάρος του κυρίου Μπουτάρη με σπασμένα τζάμια ή ενδεχομένως με τις μπογιές που πετάει ο Ρουβίκονας. Δεν είναι συμψηφίζω λίγο κάπως, εγώ αυτό, με συγχωρείτε. Εγώ είμαι ένα πρόσωπο που έχει δεχτεί ο ίδιος φυσική βία πάνω του. Έχουν επιτεθεί αναρχικοί στη Νέα Φιλαδέλφια, στον Τίλα, πρώτων εκλογών του 12, κανιά κατοστή άτομα σε μένα και στη σύζυγό μου. Το βίντεο το έκανα και κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες views στο InMedia και στα άλλα site. Μου έχουν κάψει το μαγαζί μου 16 φορές, μου έχουν βάλει βόμβα στο πολιτικό μου γραφείο. Όταν βάλανε τη βόμβα η κυρία Φωτίου στον Αντένα, στην εκδοχή του κυρίου Παδάκη, είπε περίπου ο κύριος Γεωργιάς, η αλήθεια ότι έχει προκαλέσει πολύ την ελληνική κοινωνία, είναι ακριβής της φράσης. Λοιπόν, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης έχει χτυπηθεί, ο κύριος Κουμπουτσάκος έχει χτυπηθεί, δεν μιλάμε μόνο για το Ρουβίκονα. Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν υποστεί φυσική βία όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει, λοιπόν, τον αχρεώνει. Δεν είπα ότι το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε είπα ότι ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και έβαλε τους αναρχικούς να επιτεθούν στον Τίλα. Κανένας μας δεν είπε αυτό. Ότι όμως την περίοδο του οξέως αντιμνημονιακού αγώνα ο ΣΥΡΙΖΑ πολιτικά παρήχε κάλυψη σε αυτά τα φαινόμενα είναι αληθές. Βρείτε, παραδείγματος χάρη, μία ανακοίνωση τότε ΣΥΡΙΖΑ για την εναντίον μου επίθεση στον Τίλα. Δεν θα βρείτε καμία. Τι λένε, μου επιτρέπετε, κύριε Μελικόν, είναι σαφές ότι είτε επιτίθονται στον κύριο Μπουτάρη, είτε στον κύριο Κουμουτσάκο, είτε στον κύριο Χατζηδάκη. Προφανώς αυτό ισχύει και για τον αντιπρόεδρο Γεωργιάδη. Είναι ρητή η καταδίκη μας σε αυτά τα περιστατικά. Σας θυμίζω, θυμάμαι και το περιστατικό του κύριου Χατζηδάκη, ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο κύριος Παπαδημούλης τότε που είχαν γίνει αυτά τα γεγονότα, είχε πάρει το λόγο, και με τον κύριο Κουμουτσάκο αντίστοιχα, φυσικά και χθες. Εμείς προφανώς καλωσορίζουμε και χαιρετούμε ως θετικό το γεγονός ότι η επίσημη τοποθέτηση, οι επίσημοι φορείς, τα πρόσωπα και τα κόμματα μιλούν με τρόπο κατηγορηματικό. Κανένας όμως δεν μπορεί να παραγνωρίσει ότι υπάρχει ένα κλίμα στη συμπρωτεύουσα και σήμερα συμπληρώνονται 55 χρόνια από τη δολοφονία Λαμπράκη, το οποίο είναι διχαστικό και πολλές φορές εμπριστικό. Και αν υπάρχουν κάποια συγκοινωνούντα δοχεία και αν υπάρχουν κάποιοι διάβλοι επικοινωνίας, πρέπει να κοπούν. Ο γνωστός πάλε ποτέ ισχυρός Ζωρό της Μακεδονίας ήταν αυτός ο οποίος έριξε λάδι στη φωτιά λίγη ώρα πριν γίνουν αυτά τα επεισόδια σε βάρος του κυρίου Μπουτάρη. Στελέχοι και δήμαρχοι οι οποίοι πρόσκυνται στη Νέα Δημοκρατία μπορούν να είναι εξαιρέσεις, μακάρι να είναι εξαιρέσεις. Εμείς θέλουμε μια δεξιά, μια συντηρητική παράταξη ενταγμένη στα δημοκρατικά πλαίσια και όχι να λοξοκοιτάει προς τα λουκάνανε συγκεκριμένες τοποθετήσεις. Διάφορα στελέχη νομαρχιακών επιτροπών, δεν ξέρω την οργανωτική διάρθρωση της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ΝΟΔΕ τα λένε, μιλήσανε με έναν τρόπο ότι εμείς λέμε ότι θέλουμε και αφού έλεγε αυτά που έλεγε, καλό να το δέρνουμε. Σε κάθε περίπτωση, εμείς καλωσορίζουμε τέτοιες δηλώσεις, θέλουμε να κοπούν
υπάρχουν οι όποιοι διάβλοι επικοινωνίας. Δεν δεχόμαστε κανένας είδους ψηφισμό με το οτιδήποτε, ούτε ναι μεν αλλά, ούτε υποσημειώσεις, ούτε αστερίσκεις. Αυτά η καταδίκη πρέπει να είναι απόλυτη από όλους και πρέπει να ηρεμήσει το κλίμα. Διότι αν όποιος έχει διαφορετική άποψη σε αυτή τη χώρα, για τον οποιοδήποτε λόγο, εγώ δεν ταυτίζομαι με τις απόψεις κανενός, πρέπει να αρχίσουμε να χειροδικούμε και να το δέρνουμε. Καταλαβαίνετε ότι ακόμα και τώρα που έχουμε περάσει αυτή τη γιγαντιαία δυσκολία, και εδώ πέρα θέλω να πω κάτι. Είναι τελείως διαφορετικό να διαδηλώνεις ενάντια στο μνημόνιο, να έχεις αγανακτήσει επειδή έχεις χάσει τη δουλειά σου, δεν έχεις μισθό σύνταξη, έχει καταρρεύσει το κοινωνικό κράτος, αλλά κάνεις μια ειρηνική διαδήλωση και μια ειρηνική διαμαρτυρία. Και ήμουν περήφανος που έκανα τέτοιες διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες. Και τελείως διαφορετικό να προκαλείς ένταση, βία, ξύλο, κρεμάλες κτλ. Εμένα το κόμμα μου πάντα ήταν αντίθετο σε αυτά και η διαδρομή της παράταξής μας, της αριστεράς, είναι μια παράταξη η οποία έχει υποστεί στο πετσί της πολιτικές διώξεις, βία, φυλακές, εξορίες κτλ. Δεν θέλω να πάμε την συζήτηση πίσω στην πονεμένη δεκαετία του 50, του 60 και μέχρι τις αρχές της μεταπολίτευσης, όπου πραγματικά ο Κώστας Καραμαλής και οι μεγάλοι ηγέτες εκείνης της εποχής, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Λεωνίδας Κύρκος, ο Χαρίλαος Φλωράκης, παίξαν ένα ρόλο συνεννόησης του πολιτικού συστήματος και δυνατότητας ομαλοποίησης των πραγμάτων και δημοκρατίας. Για να μην γυρίσουμε λοιπόν σε αυτές τις εποχές, χρειάζεται μία συνεννόηση και μία ομαλοποίηση του διαλόγου. Όπου διαφωνούμε, διαφωνούμε και μαλώνουμε με επιχειρήματα. Όχι στη βία και όχι σε επικίνδυνους ψηφισμούς. Άρα λοιπόν, αφού τα λέτε όλα αυτά τα ωραία τώρα, χαίρομαι που τα λέτε. Δεν τα λέγατε 11 με 15, αλλά τα δέχομαι. Μια χαρά. Δεν τα λέγατε. Ως πολιτικός χώρος, λέω Ζαχαριάδης. Εγώ έχω ζήσει στην Αθήνα, έχω δει τι γινόταν έξω από τη Βουλή, ξέρω ότι είναι πλατεία των αναγανακτισμένων, ξέρω την άνω και κάτω πλατεία, τα ξέρουμε αυτά. Αλλά ας πούμε, τα αφήνουμε πίσω μας. Προς τι χθες είναι η αναφορά του κύριου Τσίπρα, λοιπόν? Για τον κύριο Ψωμιάδη, για τον κύριο Καταρχήν. Ο κύριο Ψωμιάδη, για να βάλουμε μία σειρά, στις τελευταίες εθνικές εκλογές κατέβηκε με το κόμμα Πατρίς του κυρίου Βίρονα Πολύδωρα, αντίπαλος Νέας Δημοκρατίας. Τον κύριο Βίρονα Πολύδωρα, λέει, τον αρχηγό, ας πούμε, του κυρίου Ψωμιάδη, τον προτείνεται για πρόεδρο στο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Κοιτάξτε, πατήστε, άρα, αυτό τώρα. Άρα, τι μου λέτε? Λέω, τι λοιπόν, μου λέτε ακριβώς? Λέω λοιπόν για τις δηλώσεις δημάρχων, τις δηλώσεις τελεχών. Και αν, όπου υπήρξαν θετικά δηλώσεις, η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας παρενέβη αμέσως. Δεν υπάρχουν επικοινωνίες. Ερώτηση, γιατί λοιπόν ο κύριος Τσίπρας χρέωσε και εμάς στην ηγετική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας τέτοιου είδους σκέψεις? Διότι σε μία σειρά τέτοια ζητήματα και σε μία σειρά τέτοια φαινόμενα υπάρχει εμπριστικός και εξτρεμιστικός λόγος. Αυτό είναι. Εάν δεν υπάρχει. Παραδείγματος χάρη, το είμαστε τελειώνουμε ή τους τελειώνουμε. Όχι. Αυτό είναι πολιτικό. Λόγο, αυτό είναι πολιτικό. Mm. Και ως τέτοιο αντιλαμβάνομαι και μία προσπάθεια που μπορεί να κάνει το δικό σας κόμμα να επανέλθει και τα λοιπά. Εγώ ποτέ θα πω ή τους τελειώνουμε. Κύριε Σαμαράς, ούτε ο κύριος Σαμαράς το έχει πει ποτέ. Τι είπε προχθές? Δεν είπε θα μας πάει μέχρι τέλους? Τι εννοούσε για μένα? Είπε για αυτούς που τον συκοφάτσαν και πήγαν να τον κλείσουν φυλακή. Άρα, δεν μιλάμε για πολιτική λοιπόν, κριτική πια. Άρα, μιλάμε για ποινικό ζήτημα. Άρα, έτσι, κύριε κατά Γεωργιάδη. Τον κύριο Σαμαρά και κατ' εμέ, ναι. Το ξεκαθαρίζω, λοιπόν, στην υπόθεση της Νοβάρτης έχουν εμπλακεί πολιτικά πρόσωπα που έχουν εξηφάνει μια σκευωρία. Μια συνωμοσία δηλαδή. Αυτά τα πρόσωπα στο τέλος θα λογοδοτήσουν την δικαιοσύνη. Είναι στο χέρι της αυτό δεν είναι πολιτικό που λέω τώρα. Αυτό της... είναι ποινικό. Ναι. Εδώ εμείς δεν μιλάμε σαν ποινικολόγοι, μιλάμε σαν πολιτικοί. Με ρωτήσατε για τον κύριο Σαμαράντη. Ναι. Λέω λοιπόν, επειδή είπατε για την εκφορά του λόγου. Εμείς κάναμε μια πολιτική προσπάθεια εκείνη την περίοδο και κατά τη γνώμη μου σωστά την κάναμε και την επέλεξε ο ελληνικός λαός και θα μας κρίνει σε ένα χρόνο και κάτι μήνες από τώρα να τελειώσουμε μια πολιτική κατάσταση η οποία ήσχε τόσα χρόνια. Δεν θέλαμε να σας τελειώσουμε ούτε βιολογικά, ούτε σωματικά, καλά, ούτε τίποτα. Μας αρκούσε η εντολή που μας έδωσε ο ελληνικός λαός με 7,5 μονάδες διαφορά από το επόμενο κόμμα. Με αυτή την έννοια θεωρούμε ότι αυτή η πολιτική σελίδα έκλεισε, τελείωσε και ξεκίνησε μια νέα. Βεβαίως υπάρχουν παραφιάδες του παλιού συστήματος οι οποίες λειτουργούν. Για τον εμπριστικό λόγο μίλησα. Ναι. Τα υπόλοιπα θα τα κρίνει τον ο ελληνικός λόγο, λαός λοιπόν, όταν έρθει τον έχει, δεν τον έχει αριστερά, ούτε η προσπάθεια ενός κόμματος που πηγαίνει από το 4 στο 35 μέχρι μέσα σε 5 χρόνια. Προφανώς εκεί πέρα
υπάρχουν κοινωνικές δυναμικές, προφανώς υπάρχουν κρίξεις, προφανώς υπάρχει μια κοινωνία η οποία φτωχοποιείται στο 40%, υπάρχει 30% ανεργία. Είναι προφανές ότι θα υπάρχει ένταση και πολιτική σύγκρουση. Δείτε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν μπορείτε να χρεώνετε όμως σε μια δημοκρατική δύναμη και σε μια δημοκρατική παράταξη που εκφράζει ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού αυτή τη στιγμή ότι είχε σχέδιο διχασμού διέρεση. Εγώ επιμένω. Δηλαδή κοροϊδέψαμε 36% των Ελλήνων. Μπορείτε να μου βρείτε είναι αυτή ανόητη δηλώσεις του γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ κατά δίκη στις επιθέσεις που δέχτηκα στον Τίλα στη Νέα Φιλαδέλφεια του 12. Για εσάς δεν το θυμάμαι, θα το ψάξω. Λέω όμως, το λέω, δεν για τον κύριο Χατζηδάκη, για τον κύριο Χατζηδάκη το 2011 ήταν, πότε ήτανε. Υπήρχε η τοποθέτηση εκείνη τη στιγμή του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Παπαδημούλη, ο οποίος μάλιστα είχε ζητήσει, τη θυμάμαι γιατί ήμουν συνεργάτης του εκείνη την περίοδο, να συλληφθούν οι δράστες, να τιμωρηθούν κλπ. Κάτι το οποίο δεν έγινε. Φαίνεται ότι η αστυνομία τώρα, αυτή την περίοδο, ενεργεί καλύτερα και μπορούν να αποδοθούν ευθύνες. Αντίστοιχα, δηλαδή, πριν από 1,5 χρόνο. Την βιοπραγία κάτω του κυρίου Κουμουτσάκου, που δεν του έπιασε η αστυνομία. Σημαίνει δεν λειτουργούσε καλά η αστυνομία, γιατί αυτό είναι ΣΥΡΙΖΑ. Λέω και γι' αυτό και για τον κύριο Παναγόπουλο, τον πρόεδρο της ΓΕΣ. Επιτρέψτε μου να τελειώσω το επιχείρημα. Δεν παρενέβη η αστυνομία. Επιτρέψτε μου. Ο Χατζηδάκη ζήτησε τότε, αν θυμάστε, να μην υπάρξει δίωξη των δραστών. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω το επιχείρημα. Και με το χτύπημα στον κύριο Κουμουτσάκο, και με το χτύπημα στον κύριο Παναγόπουλο, και με το χτύπημα στον κύριο Χατζηδάκη, υπήρχε μια ρητή καταδίκη από το χώρο μας. Και σας λέω ότι πέρα από αυτά τα περιστατικά της σύγχρονης Ελλάδας του 2010-2007, η αριστερά είναι μια παράταξη που από όποια πλευρά και αν το βλέπει κάποιος του πολιτικού φάσματος, έχει κυνηγηθεί, έχει τυραννηθεί, έχει βασανιστεί, έχει εξοριστεί, έχει υποφέρει. Δεν είναι στα δικά μας πολιτικά γονίδια και στις δικές μας πολιτικές παραδόσεις ούτε τα κυνηγητά των αντιπάλων μας, ούτε το ξύλο, ούτε οι προπυλακισμοί. Αυτή ήταν η μέθοδη και η παράδοση. Ιστορική και ιδεολογική συζήτηση. Εγώ πάντως είμαι εδώ. Σήμερα έβλεπα στην ομάδα αλήθεια ένα ωραίο βίντεο του κυρίου Κατρούγκαλου, υπουργός αν δεν κάνω λάθος, όπως εξηγούσε το 2013 πως ορισμένα ποσοστά βίας είναι απαραίτητα για να αλλάξει κοινωνία. Άρα δεν είναι ακριβώς έτσι. Άλλωστε η κομμουνιστική η ιστορία έχει λουτρά αίματος και μεγάλη βία. Κύριε Γεωργιάδη, σε ποια περίοδο αναφέρομαστε τώρα. Αν η δημοκρατία να πεις πραγματικά ότι κόβει κάθε δεσμό κόψει, ή οτιδήποτε δεν με είχε την ακροδεξιά ρητορική. Δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να μην είναι μέλος του κόμματος και της πολιτικής του επιτροπής ο κύριος Καμπόσος. Ο κύριος Καμπόσος έχει κληθεί για απολογία στην Δημοκρατία. Όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες θα σας το πω. Είναι θέμα θεσμικής λειτουργίας του κόμματος, δηλαδή να πάει στο πειθαρχικό, να απολογηθεί κτλ. Αρνείται ότι το έχει γράψει. Θα γίνει η έρευνα. Εγώ κρίνεται ο καθένας για αυτά που λέει φυσικά, έτσι. Για αυτό το οποίο έγραψε, κρίνεται προφανώς και ο κύριος Δήμαρχος του Άργους. Ο ίδιος αρνείται ότι το έγραψε και δήλωσε ότι το έγραψε κάποιος συνεργάτης του, τον οποίο και πρόκειται να τιμωρήσει, και το κόμμα τον έχει καλέσει για εξηγήσεις. Σε κάθε περίπτωση, το κόμμα αποδοκίμασε πλήρως τη συγκεκριμένη ανάρτηση. Και δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις η Νέα Δημοκρατία, αγαπητέ κύριε Μελιγκόνη, και σίγουρα όχι στον κύριο Τσίπρα, επαναλαμβάνω. Η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη που με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή επανέφερε την ομαλότητα στην Ελλάδα. Ως παράταξη πάντα ήταν υπέρ της ομαλότητας και ποτέ δεν ήταν υπέρ της ακροδεξιάς. Αντιθέτως, η ακροδεξιά ήταν μεγάλος αντίπαλος ιστορικά της Νέα Δημοκρατία. Άρα αυτά δεν χρειάζεται να μας τα λέτε σε εμάς. Αντιθέτως, θα το επαναλάβω για να ακουστεί, κατά την περίοδο του αντιμνημονίου σίγουρα, το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ είχε παράσχει πολιτική κάλυψη σε πολλά περιστατικά βίας. Αναφέρομαι στις επιθέσεις στον Μπάγκαλο, ας πούμε, και στους άλλους βουλευτές του Πασόκ στην Κερατέα. Αναφέρομαι σε επιθέσεις στον Λοβέρδο όταν πήγε να μιλήσει εκεί στους ζωγράφους, που του πετάγανε μπουκάλια και πέτρες και το καθεξής. Αναφέρομαι στα μεγάλα γεγονότα της παρελάσεως του Οκτωβρίου του 2011 στη Θεσσαλονίκη, που ανάγκασαν τον τότε πρόεδρο Δημοκρατίας, τον Κάρολο Παπούλια, ηρίσσονταν παρόδο να πειθούμε περαστικά στον ίδιο πρόεδρο Δημοκρατίας που έκανε μια απλή επέμβαση στεντ πριν από λίγο και από ό,τι μαθαίνω πήγε πάρα πολύ καλά. Συμπεραστικά, κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, θυμάστε τι έγινε τον Οκτώβριο του 2011 στη Θεσσαλονίκη, θα τρελαθούμε. Δηλαδή, όλοι έχουμε πάθει αμνησία στην Ελλάδα. Δεν παρήχε ο ΣΥΡΙΖΑ, κάλυψε αυτά που γίνανε στη Θεσσαλονίκη. Εδώ ανάγκασαν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να φύγει, να μην φάει ξύλο. Δηλαδή, τα ξεχάσαμε όλα στην Ελλάδα. Εγώ δεν ξεχνάω, αγαπητέ. Τα θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Και εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι συλλογικά για το καλό της χώρας να τα ξεχάσουμε. Μα έρχεται ο Τσίπρας με όλο αυτό το παρελθόν και κάνει υποδείξει τη Νέα Δημοκρατία με αυτόν τον χυδαίο τρόπο χθες. Τώρα αστειευόμαστε. Άλλα λέει τώρα ο Ζαχαριάδης σήμερα. Άλλο τόνο χρησιμοποιεί ο Ζαχαριάδης, άλλο ο Τσίπρας θες στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τι λέτε, κύριε Ζαχαριάδη. Κοιτάξτε, μπορεί να αρέσει τον κύριο Γεωργιάδη να παίζει με τις τονικότητες, γιατί
Είναι αυτό με τις πτωνικότητες, ένα πολυφωνικό όργανο το οποίο χρησιμοποιεί και η Νέα Δημοκρατία. Έχει τους πιο φωνακλάδες, πιο μετριοπαθείς, πιο άγριους, πιο μεταρρυθμιστές κτλ. Εμείς σε αυτό το θέμα λέμε όλοι το ίδιο. Να πέσουν οι τόνοι, να χαμηλώσουμε και όπου υπάρχει πολιτική σύγκρουση ή αντίθεση, να πηγαίνουμε και να συγκρουόμαστε με επιχειρήματα. Άλλωστε, να θυμίσω ότι στο μαζικό συλλαλητήριο το οποίο έγινε στις αρχές του, στα μέσα του Γενάρη στην Θεσσαλονίκη, που τότε, αν δεν κάνω λάθος, το είχε στήριξει και η Νέα Δημοκρατία, χωρίς βέβαια να λέω ότι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαν ή όλοι οι άνθρωποι που έχουν αυτή την άποψη είναι ακροδεξιοί ή φασίστες, υπήρχε ένας έντονος συχνοτισμός από στοιχεία ακραία, από στοιχεία τα οποία πολλές φορές υποθάλπουν και υποκινούν τις βίες και υπήρχε, τη βία και υπήρχε μια τέτοια όσμωση. Θυμάμαι για παράδειγμα ότι εκείνη την περίοδο, εκείνη την ημέρα, ένας χώρος ας πούμε ο οποίος ήταν ανοιχτός στη Θεσσαλονίκη παραδόθηκε στη φωτιά. Τα λέω αυτά διότι προφανώς ούτε εγώ έχω ξεχάσει τι έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια στη χώρα και επειδή εγώ έχω ειλικρινή στόχευση για να πέσουν οι τόνοι, να συζητάμε με επιχειρήματα και αυτός ο οποίος μεγαλώνει με τα κατορθώνει να κάνει μεγαλύτερη συνένεση με τα επιχειρήματά του, να κερδίζει στην πολιτική, έτσι πρέπει να είναι η πολιτική, θέλω να καλέσω σε χαμήλωμα των τόνων και όχι σε εξτρεμισμό από όλες τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας. Βεβαίως το σχετικό λοιπόν άλλαξε αυτό στο συλλαλητήριο της Αθήνας διότι πήραν κάποια μέτρα, αλλά αυτό είναι μια πραγματικότητα. Όσον αφορά το Ρουβίκονα, δεν θα το ξεχάσω από την αρχή, η εικόνα ενός κράτους που μπορεί ο Ρουβίκονας τη μία μέρα να είναι έξω από τις οικίες των πρεσβευτών, την άλλη μέρα να μπαίνει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, την τρίτη μέρα να μπαίνει στη Βουλή και να τους γυρίζουμε πίσω με τα περιπολικά συνταξή. Με συγχωρείτε, αυτά δεν έχουν ξαναγίνει στην Ιφίλιο. Στην Ιφίλιο δεν έχουν ξαναγίνει. Είναι αδύνατο να με πείσει ο κ. Ζαχαριάς που τόσο ωραία υπερηφανεύτηκε το πόσο καλά η αστυνομία έπιασε τους δράστες της επιθέσεως κατά του Μπουτάρη, ότι δεν μπορεί η ελληνική αστυνομία να συλλάβει επιτέλους αυτούς τους ανθρώπους. Άρα προφανώς οι άνθρωποι αυτοί έχουν πολιτική κάλυψη από την κυβέρνηση. Γι' αυτό έχετε κάποιο στοιχείο. Γι' αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέτε. Εγώ πιστεύω ότι για όλες τις περιπτώσεις πρέπει να δεν υπάρχει κοινή η λογική. Η ικανή αστυνομία που έπιασε σε 4 ώρες τους δράστες βιοβραγίας κατά Μπουτάρη δεν μπορεί να πιάσει αυτούς που μπήκαν χθες στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Με συγχωρείτε, δεν το πιστεύω. Όταν τους έπιασαμε στη Βουλή, με εντολή του κυρίου Βούτση τους αφήσαμε. Για ποιο αδίκημα όμως έπρεπε να τους συλλάβουν? Η εισβολή στο ΣΤΕ δεν είναι αδίκημα. Όχι, για τη Βουλή. Για το φυλάδιο. Μα μπήκανε στον χώρο της Βουλής. Για το φυλάδιο. Όχι για το φυλάδιο. Διότι, κύριε Γεωργιάδη, η Βουλή είναι φυλασσόμενος χώρος. Εγώ να σας πω τη γνώμη μου ειλικρινά. Όποιος όπως παραβιάζει χωρίς άδεια είναι παράνομη πράξη. Μάλιστα. Και τι κάνουμε όταν μας ενοχλεί ένα κουνούπι, τι κάνουμε? Επιστρατεύουμε ένα κανόνι. Κανόνι είναι να κάποιος να υποστεί τις συνέπειες των πράξεων. Όχι, του. Να τις υποστεί. Εγώ δεν λέω ότι. Θα δικαστούν εγώ και θα προλυπούμε να εφαρμόζεται κανονικά ο ποινικός κώδικας. Από εκεί και πέρα όμως, το να παραθέτεται μία σειρά γεγονότων. Να εφαρμοστεί η διαδικασία. Ότι δόθηκε η εντολή να τους γυρίσει το περιπολικό πίσω για να μην γυρίσουμε τα πόδια. Δεν ξέρω αυτό κατά πόσο. Έχετε ξανακούσει εσείς περιπολικά να παίρνετε όλο ταξί? Ακούστε, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό έχει επιβεβαιωθεί. Κατά πόσο εντάξει, έχει επιβεβαιωθεί. Εντάξει. Λέω λοιπόν, όποιες πράξεις. Εντάξει, τώρα και εγώ μπορώ. Είστε ευχαριστημένοι ως μέλλον βουλευτής του Κοινοβουλίου να μπαίνω στο Συμβούλιο της Επικρατείας ανενόχλητο? Όχι, εγώ λέω ότι όποιος. Σας απαντώ με ειλικρίνεια. Εγώ σας λέω ότι όποιος παραβιάζει διατάξεις πρέπει να υφίσταται τις συνέπειες αυτής της παραβίασης. Λέω όμως, να μην χρησιμοποιούμε ασύμετρα παραδείγματα και σας είπα προηγουμένως το κουνούπι με το κανόνι και να μην γίνεται κανένα συμψηφισμός. Το ότι κάνει αυτό που κάνει ο Ρουβίκονας, εάν δεν πρέπει να το κάνει, βεβαίως να υποστεί τις συνέπειες που πρέπει, αυτό όμως δεν μπορεί να μπαίνει σε μία ζυγαριά. Όχι. Πρέπει όχι να μπει στη Βουλή της Επικρατείας να πετάξει μπογκιά. Μα δεν λέω αυτό, κύριε Γεωργιάδη. Εσείς μου λέτε από τη μία. Από τη μία έχουμε. Πείτε ξεκάθαρα ότι δεν πρέπει να το κάνει. Όχι, δεν πρέπει, το λέω καθαρά. Από το 7 φορές το έχω πει. Όχι, δεν καθόλου, δεν φοβάμαι, το λέω ξανά. Δεν πρέπει. Χαρικά, θα σα πω άλλες 3 φορές. Όχι, εντάξει, να σα το πω. Λέω λοιπόν, εσείς τι κάνετε επειδή είστε ευφυείς? Λέτε, από τη μία ο Μπουτάρης που πήγανε να γίνουν αυτά που γίνανε πριν 55 χρόνια με το Λαμπράκι. Και απ' την άλλη, επικοινωνιακά όμως επιχειρείται αυτός ο συσχετισμός. Ο οποίος, πέρα από ότι ετεροβαρής και αυτό είναι μια υποκειμενική γνώμη, είναι ανόητος και επικίνδυνος. Δεν πρέπει να γίνεται κανένα συμψηφισμός. Είναι δύο διακριτά γεγονότα και βεβαίως τον καθένα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Απλώς η διαφορά ενδεχομένως είναι ότι εγώ δεν ξεχωρίζω τη βία σε καλή και κακή. Όχι.
είναι όλοι κακοί. Όχι, αν με έχετε παρακολουθήσει, βεβαίως. Εγώ την καταδικάζω τη βία, αλλά καταδικάζω και τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα και τους συμψηφισμούς από όπου και αν προέρχονται. Θέλω να είμαι σαφής αυτό. Κύριε, σας ευχαριστούμε θερμά για την ωραία πήγε πρώτη μας ζήτηση εδώ στο κέντρο. Να είμαστε συχνοί πελάτες στο δελτίο. Ζωντανέψτε. Να είστε καλή αρχή. Να πούμε και χρόνια πολλά στον κύριο Ζαχαριάδη, χθες είναι η ονομαστική γιορτή.